Καλημέρα, κυρία Δαγκά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να ξεκινήσουμε, επειδή είναι και φρέσκα τώρα από τα δημοσκοπικά ευρήματα. Πώς τα αξιολογείτε εσείς και επειδή βλέπουμε το ΚΚΕ. Να έχει μια στασιμότητα, να το πούμε. Την ώρα που κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν να εισπράττουν ένα κομμάτι της δωράς της κυβέρνησης, δεν βλέπουμε το ΚΚΕ να έχει κέρδη από αυτή την πράξη. Εμείς θεωρούμε ότι και στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, αλλά και συνολικότερα, μπορεί να εκφραστεί, αν θέλετε, αυτή η συμπόρευση με το ΚΚΕ και στην καθημερινή αγωνιστική διεκδίκηση για όλα όσα έχει ανάγκη ο λαός μας, αλλά βέβαια και στις κάλπες των ευρωεκλογών. Ναι, λέω, μήπως δεν και... είναι πιστικός ο τρόπος που διεκδικείται. Γιατί ο κύριος Βελόπουλος, ας πούμε, συγκεντρώνει ποσοστά της τάξης του 10% στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν θα τα πάρει στην κάλπη. Καλά, κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και τις παρακολουθούμε ως τάσεις. Το κύριο όμως για μας είναι πώς θα εκφραστεί ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της κυρίαρχης πολιτικής, αυτών των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πραγματικά μια φυλακή για τους λαούς, επιβεβαιώνεται ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων, των Λόμπι, και νομίζουμε ότι αυτό το 41%, πάνω από 40%, που εκτιμά ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές θα ψηφίσει με κριτήριο, αν θέλετε, την καταδίκη σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να εκφραστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ΚΚΕ. Μένοντας σε αυτό, την κατεύθυνση δίνουμε. Ναι. Η δημοσκόπηση της MRB έβγαλε ένα ποσοστό 80,6% των ερωτηθέντων που λένε ότι θα ψηφίσουν σε ευρωεκλογές με κριτήριο να συμβάλλουν σε λύσεις προβλημάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα και μετά τα εσωτερικά της χώρας. Εσείς από θέση ή αρχής είστε και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μήπως αυτό είναι μειονέκτημα όταν μιλάμε για αυτές τις εκλογές, για αυτή την εκλογική ανάπτυξη? Για να εκπροσωπήσετε σε κάτι που δεν το πιστεύετε. Μα ακριβώς επειδή το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσει από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα αυτά τα αντιδραστικά χαρακτηριστικά που σας είπα, που δεν αφορούν τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, αλλά το πώς θα εξυπηρετηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο να είναι, λέει, το ανταγωνισμό με ΗΠΑ, με Κίνα, με Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς επειδή δεν έχει δεσμεύσει το ΚΚΕ με επιχειρηματικά συμφέροντα, γι' αυτό, αν θέλετε, μπορεί να υπερασπιστεί και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκαλύψει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι χαρακτηριστικά τα έργα και οι μέρες των άλλων κομμάτων που, αν στο επίπεδο της Βουλής η κοινή τους στρατηγική σύμπλευση έχει ως αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ πάνω από το 70%, κυριολεκτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η σύμπλευση απογειώνεται. Πάνω από 80% τα έχουν ψηφίσει μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αλλά ξέρετε, είναι και ορισμένα ζητήματα. Αυτό το μέτρο δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, αν η αντιπολίτευση κρίνει ένα μέτρο, ένα νομοσχέδιο, ότι έχει σωστή, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, πρέπει να το καταψηφίζει. Δηλαδή, ναι, θα σας πω πολύ συγκεκριμένα. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι η σημερινή, κάνει σε όλα δηλαδή, λάθη. Όσο κακιά και να είναι μια κυβέρνηση, δηλαδή, ξέρω εγώ, δύο-τρία νομοσχέδια θα είναι δηλαδή, για το κοινό καλό. Κάνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κοιτάξτε, το κύριο είναι ότι μια κυβέρνηση, όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομοθετούν με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν αυτό το ματωμένο δρόμο ανάπτυξη που έχει στο επίκεντρο το επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος και όχι με κριτήριο τις ανάγκες του λαού. Γι' αυτό και όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του λαού, των εργαζομένων της νεολαίας, θεωρούνται κόστος. Να σας το πω όμως με συγκεκριμένα παραδείγματα. Mm-hmm. Ήταν υπέρ του λαού το γεγονός ότι μονιμοποιήθηκε το πράσινο χαράτσι με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Ελληνικής Λύσης σε αντίστοιχο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το 2022? Είναι υπέρ του λαού, της νεολαίας μας, των εργαζομένων, το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι είναι υπερβάλλον το κόστος για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου και γι' αυτό δεν προχωράνε τα αναγκαία έργα όπως με την τηλεδιοίκηση κτλ, το οποίο αποδέχονται και τα υπόλοιπα κόμματα? Είναι υπέρ του λαού, των εργαζομένων, της νεολαίας μας το γεγονός ότι λίγο μετά από όλα αυτά που είδαμε με το Κατάρ και άλλα, υπήρξε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έλεγε ότι τα λόμπι αποτελούν στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, πάλι με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και βέβαια και της Ελληνικής Λύσης.
Με αυτή την έννοια εμείς κάνουμε κριτήριο το τι αποφάσεις παίρνονται και στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και του Κοινοβουλίου, και ακριβώς επειδή το ΚΚΕ αντιπαλεύει αυτό το ματωμένο δρόμο ανάπτυξη, αντιπαλεύει αυτό το εχθρικό κράτος σε βάρος του λαού, γι' αυτό ακριβώς έχει πάρει και μια σειρά πρωτοβουλίες που αφορούν τα ίδια τα δικαιώματά του, όπως είναι η προστασία της λαϊκής κατοικίας, όπως είναι το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος σε σύγκρουση με την πολιτική που μιλάει για την πράσινη μετάβαση και τελικά είναι οδηγεί αντικειμενικά με μαθηματική ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά και για το ζήτημα με το έγκλημα στα Τέμπη που το ανέδειξε και η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, προφανώς και σε σχέση με τα καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων, όπως με το ζήτημα της 13ωρης δουλειάς που αξιοποιείται με βάση τις ανάγκες των εκάστοτε επιχειρηματικών ομίλων, κυριολεκτικά για να εκμεταλλεύονται και να εντείνουν να εντατικοποιούν την εργασία. Πάντως δεν νομίζω ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο γεγονός ότι η ΓΕΣΕΑ και η ΑΔΔΗ βρίσκονται στα χαρακόμματα για μια μέρα απεργίας. Καλά, αυτό έχετε δει, και το ζήτημα είναι ότι και η ΓΕΣΕΑ αλλά και η ΑΔΔΗ με τον τρόπο που τοποθετήθηκαν για την απεργία και για τις 17 Απρίλη αλλά και για την Πρωτομαγιά επί της ουσίας ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια να βάλουν εμπόδια στην ίδια την προσπάθεια που κάνουν αυτή τη στιγμή εργατικά σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Δεν είναι λίγο αυθαίρετο αυτό που λέτε? Δηλαδή προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε ως κόμμα ότι εκφράζετε, είστε οι μόνοι εκφραστές των λαϊκών διεκδικήσεων, ενώ την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι εκλέγουν και την ηγεσία της ΓΕΣΕΑ και της ΑΔΔΗ. Και με ποια λογική, ποιος σας δίνει το δημοκρατικό δικαίωμα να αμφισβητείτε το αποτέλεσμα των εκλογών δια του τρόπου αυτού? Τι εννοείται να αμφισβητούμε? Εμείς αυτό δίνουμε κάνετε, μια μάχη θεωρείτε αυτόν ως το μόνο κατέχοντα την μόνη αλήθεια στο συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ την ίδια στιγμή το συνδικαλιστικό κίνημα, καλός ή κακός, εκλέγεται από μια βάση εργαζομένων, από τα σωματεία τα οποία απαρτίζουν και τη ΓΕΣΕΑ και την ΑΔΔΗ. Βλέπω ναι, μια... Δηλαδή, τι είδους τακτική είναι αυτή, πόσο δημοκρατική είναι αυτή η τακτική? Να σας πω. Καταρχήν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σταθερά στους δρόμους μια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που πραγματικά αντιπαλεύει την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης όπως και τον προηγούμενο. Τι σχέση έχει αυτό, ναι. Θα σας πω. Αυτή η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση χτίζεται καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί όπου γίνονται γενικές συνελεύσεις, εκεί που οι ίδιοι εργαζόμενοι παίρνουν την υπόθεση της οργάνωσης πάλι στα δικά τους χέρια για την υπογραφή και την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, την προστασία του εισοδήματός τους από την ακρίβεια. Αυτά λοιπόν τα αιτήματα και με αφορμή την απεργία στις 17 Απρίλη είναι που γίνονται υπόθεση όλων των εργαζομένων για να μπορέσουν επί της ουσίας να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση και στην κυβέρνηση συνολικά, βάζοντας το επίκεντρο τις σύγχρονες κοινωνικές τους ανάγκες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η προσπάθεια αυτή που κάνουν μέλη του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, συμπορευόμενοι μαζί μας, το ίδιο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, έχει την αντανάκλασή του, αν θέλετε, και σε μια σειρά αποτελέσματα στις αρχαιρεσίες των σωματείων, και μην ξεχνάμε άλλωστε και τη θέση που κατέχουν οι δυνάμεις της αγωνιστικής σπήρωσης και τα λοιπά και στην ΑΔΔΗ αλλά και στη ΓΕΣΕΕ. Αυτό προσπαθούμε να εκφράσουμε. Όμως δεν μπορούμε να πούμε, να αφήσουμε απ' έξω το γεγονός ότι σε μοιρασμένους ρόλους η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ πάνε να βάλουν εμπόδια στην οργάνωση αυτής της απεργίας, των απεργιακών συγκεντρώσεων, στην προσπάθεια ακριβώς να στηθεί μέχρι στιγμής. Εγώ σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκλεγμένοι, δεν είναι από τους εργαζόμενους? Είναι. Ωραία. Εσείς αμφισβητείτε το δίκαιο. Εσείς τους αμφισβητείτε το δίκαιο. Και δεν είναι εκλεγμένοι μία φορά. Είναι και δύο και τρεις και 33. Και έρχεστε εσείς και λέτε, εμείς είμαστε οι λαϊκοί διεκδικητές, αυτοί δεν είναι τίποτα. Αυτό μας λέτε τώρα? Όχι, εμείς κάνουμε κριτική. Αν εκπροσωπούσατε τους εργαζόμενους όπως λέτε, θα πρέπει να έχετε και την πλειοψηφία. Τότε θα το καταλάβετε. Εμείς κάνουμε την κριτική. Έτσι. Στη στάση που κρατάει η πλειοψηφία του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Μάλιστα.
Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι είναι δηλαδή, υπέρ των εργαζομένων, εκλέγουν εργοδοτικούς. Ότι στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ που συνεδρίασε, καταψηφίστηκε η πρόταση να συμμετέχει και η ΑΔΔ στην απεργία στις 17 Απριλίου. Θέλετε να μου πείτε ότι αυτή την κριτική με βάση τις τοποθετήσεις των επικεφαλής, όχι μόνο της ΔΑ και της ΠΑΣΚΕ, αλλά και του ΣΥΖΑ και Νέα Αριστεράς. Μια ερώτηση θέλω να κάνω σε σχέση και με τα ζητήματα της επικαιρότητας, χρόνου πολύ δεν έχουμε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει, μπορεί να είναι δικό μου το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον να πιστοποθετήσεις των εκπροσώπων του ΚΚΕ στη συζήτηση που έγινε σε σχέση με την πρόταση τροπολογίας, αν θυμάμαι καλά, ήταν εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ για τη θεσμοθέτηση του όρου γυναικοκτονία. Το ΚΚΕ τι λέει? Το ΚΚΕ έκανε μια πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση γι' αυτό το έγκλημα που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει. Μάλιστα. Αυτή τη γυναικοκτονία της 28χρονης Κυριακής και μάλιστα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Και να ξέρετε ότι την ίδια ώρα που απαντούσαν όταν απαντούσαν στην Κυριακή ότι εμείς δεν μπορούμε να σας φέρουμε περιπολικό και δεν είναι ταξί, όταν βρεθήκαμε εμείς την Τρίτη εκεί έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ήταν δημιουργίες ΜΑΤ. Εμείς λοιπόν καταδικάζουμε αυτό το κράτος που αντιμετωπίζει ως εχθρό το λαό και τον αφήνει απροστάτευτο ακόμα και την ίδια τη ζωή του, ιδιαίτερα σε σχέση με τις γυναίκες, τις αφήνει αβάλλοντες και απροστάτευτες απέναντι στην πολύμορφη βία που αντιμετωπίζουν, χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας, με συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνους, μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά. Με βάση αυτό λοιπόν αναδείξαμε τις τεράστιες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων, ακριβώς γιατί στερούν από κάθε γυναίκα τη δυνατότητα να απεγκλωβιστεί από μια βία και παθογόνα διαπροσωπική σχέση. Και αναδείξαμε ότι προφανώς εμείς θεωρούμε ότι απέναντι σε τέτοια εγκλήματα που προστίθονται στη ματωμένη αλυσίδα των γυναικοκτονιών υπάρχει οπωσδήποτε χρειάζεται η αυστηριοποίηση των ποινών και έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένη πρόταση για να ενισχυθεί περαιτέρω και το ποινικό πλαίσιο και η αντίστοιχη επιβαρυντική περίσταση στο άρθρο 82α του ποινικού κώδικα που ανέφερε, ας πούμε, η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση το κίνητρο του δράστη και να τιμωρείται με την καλύτερη δυνατή αυστηρότητα και χωρίς παραθυράκια. Όμως από μόνη της η αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου δεν αρκεί. Γι' αυτό αν θέλετε τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα επαλαμβάνονται τόσο σε χώρες που υπάρχει ως ρητή ποινική πρόβλεψη ως ιδιώνυμο έγκλημα για υποκτομία, αλλά και σε αυτές που δεν υπάρχει. Γιατί εμείς δίνουμε το βάρος στα ζητήματα της πρόληψης. Πώς να σταθεί σήμερα μια γυναίκα στα πόδια της όταν υπάρχουν μόλις 44 συμβουλευτικά κέντρα στους 366 δήμους πανελλαδικά και μόλις 20 ξενώνες φιλοξενίας. Και μάλιστα παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των ίδιων των εργαζομένων ανδρών και γυναικών σε αυτές τις δομές, ουσιαστικά είναι ελάχιστο το προσωπικό και μάλιστα με συμβάσεις ενός έτους με βάση το τι προβλέπεται τα ευρωπαϊκά προγράμματα με ημερομηνία λήξης, γιατί θεωρούνται κόστος όλα αυτά για το ίδιο το κράτος και προφανώς γι' αυτό και δεν παίρνονται και όλα τα αναγκαία μέτρα. Εδώ σκεφτείτε οι εργαζόμενοι στη γραμμή ΣΟΣ που καλούν οι γυναίκες ή κάποιοι συγγενείς φίλοι για να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά, μένουν απλήρωτοι για μήνες. Και βέβαια η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ακόμα σε ερωτήσεις που έχει καταθέσει στο ΚΚΕ και στη Βουλή για αυτό το ζήτημα το κρίσιμο της προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δέκα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.